Ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων από το COVID-19 αυξάνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, οι πολίτες δεν μένουν μέσα. Το Σάββατο χιλιάδες ξεχύθηκαν σε πάρκα και παραλίες για να απολαύσουν το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο των τελευταίων 6 μηνών. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει δώσει οδηγίες να γίνονται μετακινήσεις μόνο για εργασία και αγορές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δυστυχώς, 708 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του COVID-19. Είναι ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός μέχρι τώρα. Αντίθετα, στη Γαλλία, οι αρχές επιτηρούν ακόμα και από αέρος την εφαρμογή των μέτρων καραντίνας, κυρίως εν ώψη του Καθολικού Πάσχα. Ο COVID-19 έχει σκοτώσει πάνω από 7.500 πολίτες στη Γαλλία. Τα καλά νέα έρχονται από τη μείωση των ημερήσιων θυμάτων και την αύξηση των ασθενών που αναρρώνουν. Η Γερμανία συνεχίζει να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από τον ιό. Η αντιμετώπιση της κρίσης εκτόξευσε εκ νέου τη δημοφιλία της Άγγελα Μέρκελ και του κυβερνητικού συνασπισμού. Η χώρα μετρά λιγότερα από 1.500 θύματα.